Αγκάθια εκτιμάται ότι θα βρει στο δρόμο του τα γηπερτών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στον Γιώργο Καυκαλιά. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα σας. Γιώργο. Όντως, Χρυσατέ, δύσκολος αναμένεται να είναι ο δρόμος για την Τουρκία. Σε δύο σκόπελους φαίνεται ότι θα σκοντάψει ο Ερντογάν. Κατά πρώτο, για να υπάρξει ελευθεροποίηση των θεωρήσεων, απαιτείται να υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Και κατά δεύτερον, οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες και κλίμα δυσπιστίας κατά πόσο θα ικανοποιήσει τα προαπαιτούμενα που θέτει η Ευρώπη. Έχουν αρχίσει να φαίνονται οι προθέσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων, Γιώργο? Στην αυριανή συζήτηση θα γίνει μια πρώτη ακτινογραφία των τοποθετήσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων και συνεπώς αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίγο το σκηνικό. Στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου εκφράζονται αφιβολία και δυσπιστία για ο Ερντογάν, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία για τα 72 προαπαιτούμενα, θα τιμήσει την υπογραφή του. Και είναι λογικό. Πώς εκτιμούν την κατάσταση αυτή οι Κύπροι ευρωβουλευτές, Γιώργο? Σε δηλώσεις τους στο Σίγμα Live, Χρυσάνθε, οι ευρωβουλευτές Λευτέρης Χριστοφόρου, Τάκης Χατζηγεωργίου και Δημήτρης Παπαδάκης επισημαίνουν ότι κατά την προκαταρκτική συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή υπήρξαν έντονες τοποθετήσεις και σκεπτικισμός εναντί της Άγκυρας. Άρα, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να μην υπάρχει θετική διάθεση για υπερψήφιση της έκθεσης της Κομισιόν. Ωστόσο, κύκλοι της Ευρωβουλής εκφράζουν υποψίες κατά πόσον τελικά ο Ερντογάν θα προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ή θα περιοριστεί σε διακοσμητικές αλλαγές των προαπαιτούμενων νόμων για να χρυσώσει το χάπι. Σε μια άλλη εξέλιξη, αναβλήθηκε η συνάντηση υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Πράγματι, Χρυσάνθε, η συνάντηση αυτή ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, η απόφαση για αναβολή λήφθηκε από κοινού με τις τουρκικές αρχές. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα πάμε στην Κωνσταντινούπολη για